Chapter 9. Ode sablos, etiempneon apilis ke funu istus matitas tu kiriu, proselton to archieri, itisato parabdu epistulasis tamascon prostas synagogas, opose antinas evritis oduontas, andraste kehinikas, de demenos agagi is Jerusalem. Endeto poreveste, egeneto avton en gizin ti Damasco. Εξεφνείς τε αυτον περιστράψ εν φως εκ του ουρανού και πεσόν επί την γίν οίκους εν φωνήν λεγούσαν αυτο «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις» είπεν δε «Τι σύ κύριε» οδε «Εγώ είμαι Ιησούς ον σύ διώκεις» αλλά αναστήθηκε εισέλτε εις την πόλην και λαλητήσατε εσύ ότι σε διπήν Ήδη άνδρες οι συνοδεύοντες αυτο ειστήκησαν εν νεοί ακούοντες μεν της φωνής μη δένατε θεωρούντες. Η γέρθη δε σαύλος από της γης, ανεωγμένον δε των οφθαλμών αυτού ουδέν έβλεπεν. Χειραγωγούντες δε αυτον εισήκαγον εις Δαμασκόν, και ειν ημέρας τρεις μη βλέπον και ουκ έφαγεν ουδέ επίεν. Ίνδε της μαθητής εν Δαμασκό ονόματι Ανανίας και είπεν προς αυτον εν οράματι ο Κύριος «Ανανία». Οδε είπεν «Ιδω εγώ, Κύριε», οδε Κύριος προς αυτον «Ανάστα, πορεύτητι επί την ρήμην την καλωμένην ευτίαν και ζήτησον εν οίκη αιούτα σαύλον ονόματι Ταρσέα, Ιδούγαρ, προσεύχετε, και ήδεν άνδρα εν οράματι Ανανίαν ονόματι εισελτώντα και επιτέντα αυτο τας κύρας όπως αναβλέψει». Απικρίθη δε Ανανίας, «Κύριε, οίκουσα από πολλών περί του άνδρος τούτου, όσα κακά της Αγίης σου επίησεν εν Ιερουσαλήμ, και όδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων της επάντας τους επικαλουμένους το όνομα σου». Είπεν δε προς αυτόν ο Κύριος, «Πορεύω ότι σκεύος ευλογήσες την μοιούτο, στου βαστάσει το όνομα μου ενώπιον των εθνών τε και βασιλέων βιών τε Ισραήλ. Εγώ γαρ υποδείξω αυτό όσα δι αυτόν υπέρ του ονόματος μου πατήν». Απίλτεν δε Ανανίας και εισήλτεν εις την οικίαν και επί της επ' αυτον τας κύρας είπεν «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος απέσταλκεν με Ιησούς, ο οφτήσι εν τη οδό Ιήρκου όπως αναβλέψεις και πλειστής πνεύματος Αγίου, και ευθέως απέπισαν αυτού από τον οφθαλμόν ως λεπίδες ανεβλέψεντε και αναστά σε βαπτίστη, και λαβών τροφήν ενισχύθη». Εγένετο δε μετά τον εν Δαμάσκο μαθητών ημέρας τεινάς και ευθέως εν τες συναγωγές εκήρυσεν τον Ιησούν ότι ούτως εστιν ο Υιός του Θεού. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον «Ουχ ούτως εστιν ο πόρτισας εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτου και όδε εις τούτο ελελήθη να δεδεμένος απ' τους αγάγι επί τους αρχιερείς». Σαύλος δε μάλλον εν αδυναμούτο και συνέχινεν Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό συνδιβάζον ότι ούτως εστιν ο Χριστός. Ώστε επληρούν το ημέρι ικανές συνεβουλεύσαν το Ιουδαίοι ανελτήν αυτον. Εγνώστη δε το σαύλο η επιβουλή αυτον. Παρετηρούν το δε και τα σπήλας ημέρας τε και νυκτός όπως αυτον ανελώσεν. Λαβώντες δε οι μαθηταί αυτού νυκτός δια του τείχους κατοικάν αυτον καλασάντες εν σφυρίδι. Παργενόμενος δε εις Ιερουσαλήμ επίραζεν κολάστε τις μαθητές και πάντες εφοβούντο αυτον μη πιστεύοντες ότι εστιν μαθητής. Βαρναβάς δε επιλαβόμενος αυτον ήγαγεν προς τους Αποστόλους και διηγήσατο αυτοίς πως εν τη οδό είδεν τον Κύριον και ότι ελάλησεν αυτο και πως εν Δαμασκό επαρησιάσατο εν το ονόματι Ιησού. Και ειν μετ' αυτον εισπορευόμενος και εκπορευόμενος εις Ιερουσαλήμ, παρησιαζόμενος εν το ονόματι του Κυρίου. Ελαλείτε και συνεζήτη προς τους Ελληνιστάς, είδε επιχείρουν ανελήν αυτον. Επιγνώντες δε οι αδελφοί, κατοίκαγον αυτον εις Κεσαρίαν και εξαπέστειλαν αυτον εις Ταρσόν. Ήμεν ουν εκκλησία κατόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας είχεν ειρήνην οικοδομωμένη και πορευωμένη το φοβό του Κυρίου και τη παρακαλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνετο. Εγένετο δε Πέτρον διερκόμενον διαπάντων κατελτήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδα. Εύρενδε εκεί άνθρωπον την ονόματι Ενίαν, εξε των οκτώ κατακείμενων επί κραβάτου, ως ειν παραλληλημένος. Και είπεν αυτό ο Πέτρος, «Ενία, γιατέσαι Ιησούς Χριστός, αναστήθηκε στρώσον σε αυτό, και ευθέως ανέστη, και είδαν αυτον πάντες οι κατοικούντες Λίδα και τον Σαρώνα, οι τινές επέστρεψαν επί των Κυρίων. Εν ιωπή δε της η μαθήτρια ονόματι Ταβιτά, η διερμηνευόμενη λέγεται Δόρκας. Αυτή ειν πληρής εργών αγατών και ελεημοσύνων επί. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν, αποτανήν.
Λουσάντες δε ετικάν εν υπερό. Εγγίστε ουσίς λίδας τη Ιώπη, οι μαθητοί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίνεν αυτοί, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν παρακαλούντες, μη οκνήσεις διελτίνε ο Σίμων. Αναστάστε Πέτρος συνήλτεν αυτοίς ον παργενόμινον ανοίγαγον εις το υπερόν και παριστήσαν αυτο πάσε η κύρε κλαίωσε και επιδεικνύμενε κοιτώνας και η μάτια ως επί μεταυτόν ούσα η Δόρκας. Εκβαλώνται έξω πάντας ο Πέτρος και τις τα γόνατα προσήξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπεν «Ταβητά, αναστηθεί». Είδε ίνιξεν τους οφθαλμούς αυτοίς και ειδούσα τον Πέτρον ανεκατήσεν. Δούστε αυτή κύρα ανεστήσεν αυτήν. Φωνήσαστε τους Αγίους και τας κύρας παρεστήσεν αυτήν ζώσαν. Γνωστόνται γένετο κατόλης Ιώπης και επίστευσαν πολλοί επί των Κύριων. Εγένετο δε ημέρας ικανάς μήνε εν Ιώπη παρά την εισήμονη βερσή.